Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο Χανίων κατά τη διάρκεια αυτής της διήμερης επίσκεψής μας εδώ στα Χανιά, στην Κρήτη. Ανταλλάξαμε απόψεις για τα προβλήματα, για τα ζητήματα που έχει να επιλύσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, για το καλό της πόλης. Και βεβαίως θέσαμε εκ μέρους του ΚΚΕ μια σειρά προβληματισμούς και ζητήματα γύρω από προβλήματα που απασχολούν τον τόπο. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο, όπως όλη τη χώρα, έτσι και εδώ περισσότερο, είναι τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία, την αντισεισμική προστασία, τη δασοπροστασία. Είναι ζητήματα δηλαδή που άπτονται της ζωής, της επιβίωσης και της προστασίας της περιουσίας των συνανθρώπων μας και εδώ στον τόπο, με τις συνεχείς πλημμύρες και με την έλλειψη κυρίως έργων υποδομής που χρειάζονται. Ταυτόχρονα θέσαμε τα ζητήματα της αναγκαιότητας της σχολικής στέχης, τα ζητήματα της παιδείας, τα ζητήματα της υγείας, που βεβαίως με αρμοδιότητες που χορηγεί συνεχώς, όπως ξέρετε, ο νόμος, το κράτος, η κεντρική εξουσία προς την τοπική διοίκηση, χωρίς τους απαραίτητους πόρους και χωρίς τη χρηματοδότηση, επιτείνουν το πρόβλημα και τα διέξοδα σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς για τη ζωή του λαού και εδώ στην περιοχή, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία των παιδιών μας. Θέσαμε επίσης το ζήτημα της ανάγκης στελέχωσης των υπηρεσιών σε μια σειρά τομείς, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες και να εξυπηρετούνται οι πολίτες, αλλά αυτό χρειάζεται πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου, με σταθερή δουλειά, και βεβαίως και με πάρα πολλές και σε πάρα πολλές ειδικότητες. Και τέλος, αλλά όχι τελευταίο σε σπουδαιότητα κατά την άποψή μας, είναι η αξιοποίηση του ιστορικού χώρου του Ιτζεδίν, που δεν έχει μόνο ιστορική, αλλά έχει και πολιτιστική, αρχιτεκτονική τεράστια σημασία. Υπόκειται στη φθορά του χρόνου, πρέπει να γίνουν έργα αποκατάστασης, πρέπει να φύγει από το υπερταμείο, πρέπει να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και θα πρέπει να αποτελέσει ένα ακόμα στοιχείο επίσκεψης, ξενάγησης, ανάπτυξης της ιστορικής γνώσης, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και της ίδιας της ιστορίας του τόπου από τις νέες γενιές. Και βεβαίως αυτό θα διευκολύνει και την οικονομία, την τοπική οικονομία εδώ της περιοχής, αλλά και κυρίως θα δίνει γνώση, θα δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Γιατί λαός χωρίς το ιστορικό του παρελθόν, χωρίς τη μεγάλη, την πλούσια πολιτιστική του κληρονομιά, δεν μπορεί να πάει για πολύ και μακριά μπροστά. Ευχαριστώ πολύ.